Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έλα, Αλέξανδρε μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Τι κάνει? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 95,2 άθες DJ, μου Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Λέει εδώ. Ο Θανασάκης είναι πολύ ικανοποιημένος από τις επιδόσεις σου και ότι η δική του ακινησία θα γραφτεί στην ιστορία. Ωραία, λοιπόν, αυτά. Αλέξανδρε, μην κινείσαι, κάτσε εκεί όπως αντιλαμβάνομαι. Τους αρέσεις. Από πού έχει προέρθει η μόδα με το σηκωμένο γιακά που και καλά. Αυτό που λέει. Σηκώνουμε το γιακά. Από πού? Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου, για πείτε μου. Από τον Elvis Presley. Δεν πας καλά. Όχι, δεν είναι αυτό, ευχαριστώ. Του ήταν κάτι γιακάδες 5 μέτρα. Του έφτανε μέχρι τα μιλίγια. Μου άρεσε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Για πείτε μου, καλημέρα, για πείτε μου. Από τους παίχτες του τένις έχω την εντύπωση. Βεβαίως. Βεβαίως, κυρία μου. Αλήθεια. Σηκωμένος γιακάς προέλθε από τους παίχτες του τένις που τον είχαν σαν τρίκ για να μην καίγεται από τον ήλιο ο λαιμός του. Α, ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάρα πολύ, 2.67. Ωπαπα. Γεια σας. Έλα, Ανδρέα μου, πού είσαι, Ανδρέα μου? Πού να είμαι, στην δουλειά. Α. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Γυναίκα Σοφία μου λέει: θα του τηλεφωνήσει, θα του πει χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, μικρέ πενιντάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, Ανδρέα μου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, ευχαριστώ. Bye, bye. Ήταν στη δουλειά το καημένο το παιδί. Έλα, καλέ, τι κάνεις? Καλημέρα. Μην ξεχάσεις σήμερα, καημένη, έχεις επέτειο γάμου με τον Δημήτρη, ε. Καλημέρα. Πας και το ξεχάσεις, παρακαλώ. Χρόνια πολλά, λέει, για την επέτειό μας, αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα να είστε. Bye, bye, ωραία, ωραία. Το ζώδιό σου δείχνει αν έχει στυλ ή αν είσαι εντελώς σχήμα. Στα ρούχα, στο στυλ σου. Εγώ καιρός. Είναι γενναίος και στη μόδα. Του αρέσει να αναμειγνύει διάφορα στυλ που δεν τα εκτιμούν όλοι. Πειραματισμοί στον ντύσιμο αξίζουν για να διαγωνιστούν ακόμα και σε επιδείξεις μόδας. Μόνο που χρειάζεται προσοχή γιατί μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Μοντελάκι μας είσαι. Φάσιο Άικο. Φάσιο Άικο. Για μαζευτείτε, να υπάρχει λίγο σέβας. Ίσα ίσα, υδροχός, ναι. Λατρεύει τις πρωτοποριακές εμφανίσεις. Τσουβάλια, τσουβάλια, από πατάτες νάξου. Μισό λεπτό. Ας σου πω που θα πάω να ντυθείς. Ναι. Θα πηγαίνεις κάτω στη λαχαναγορά σου, παραρά, σου δώσουν τα καλύτερα. Ναι, βέβαια, γιατί να μου τα δώσουν, μια χαρά. Καλέ! Τι σημαίνει? Δυο από τα τρία. Τι είναι οι μπουμπούνες? Οι μπουμπούνες είναι μεγάλες φωτιές που ανάβουν κάποια εποχή του χρόνου στην Καστοριά ως έθιμο. Οι μπουμπούνες είναι μια ράτσα πιθήκων που ζει στην Αφρική και που φημίζονται για τη χαζομάρα τους. Οι μπουμπούνες είναι ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο συνεχόμενες μικρές βροντές ακούγονται πάρα πολύ, γι' αυτό είναι μπουμπούνες. Τι είναι οι μπουμπούνες, αγαπητέ? Κοίταξε, στον πρώτο και στο τρίτο είμαι. Καλά κάνεις. Αλλά... και έχω πάει στην Καστοριά, ρε γάμο. Ναι, έπρεπε να έχεις πάει, θα το ξέρεις. Καστοριά, Καστοριά. iPhone, το iPhone 12. Το κόστος είναι υψηλό, αφού πρόκειται για το ακριβότερο αλλά και το πιο σύγχρονο τηλέφωνο, το πιο φρέσκο που μπορεί να βρει κανείς αυτή τη στιγμή με τρομερές δυνατότητες. Δεν είναι λίγοι αυτοί που όταν ακούν την τιμή ενός iPhone 12 λένε: μπα να τα φάω, ρε σουβλάκια. Ναι. Αυτό με έβαλε να κάνω διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς. Το iPhone 12 mini, στη φθηνότερη εκδοσή του, κοστίζει 869 ευρώ. Σωστά. Ναι. Αν λάβουμε ως μέση τιμή το 2,70 ευρώ του σουβλακίου, ναι, τότε με τα χρήματα του iPhone 12 πόσα σουβλάκια παίρνεις, ξέρεις? Πόσα? Άκου τώρα. 322. Καλέ μου! Εντάξει. 322, δηλαδή αν το διαιρέσεις και δια το αυτό είναι ένα σουβλάκι την ημέρα. Αν το διαιρέσεις, αν τρως ένα σουβλάκι την ημέρα επί 360 μέρες είναι περίπου. Περίπου, ναι. Έτσι, ναι. Παιδιά. Καλέ. Εντάξει, παιδιά. Επίσης, αν πάμε στο πιο ακριβό, ναι, το iPhone το Pro, το 12, που κοστίζει 1749 ευρώ. Μπορείς να αγοράσεις 647 σουβλάκια. Καλέ! Τι λες τώρα? Δύο σουβλάκια την ημέρα επί ένα χρόνο. Τρελό! Διαβάζω εδώ, ο γερουσιαστής στη Βραζιλία έκρυψε χρήματα. Ναι. Επειδή κατηγορείται για κακοδιαχείριση των πόρων για τον κορονοϊό. Ναι. Και τα έκρυψε. Πού τα έκρυψε? Πού τα έκρυψε? Πού? Καμιά φορά λέει, βάλτε εκεί που ξέρεις. Αυτό, στο πίστια του. Ναι, παιδιά, εκεί τα έκρυψε. Λοιπόν, ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής, ο Σίκο Ροντρίγκες,
Ναι. Σήκω καλά. Ούτε να σηκωθεί μπορεί τώρα ούτε να κάτσει. Κάτσε. Πιάστηκε από αστυνομικούς να κρύβει χρήματα στα οπίστια του κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης των αρχών σχετικά με την κακοδιαχείριση των πόρων. Σε αναγκίνωσή του, ο γεροσιαστής επιβεβαίωσε ότι έγινε έρευνα σπίτι του χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Αρνήθηκε όμως ότι έχει διαπράξει οτιδήποτε, τονίζοντας ότι είναι καθαρός στα 30 χρόνια της πολιτικής του καριέρα. Είναι καθαρός, παιδιά. Είναι καθαρός. Πόσα ήταν τα λεφτά. Θα μπουκάρανε μέσα, θα του πει γυναίκα, τη είπε στη γυναίκα του τι να τα κάνω, πότε θα βάλω. Πάω στον κόλο. Τι ωραία που τα λέμε. Συγγνώμη, του άναψε η ιδέα. Πόσα! Ο πρόεδρος Μπολσονάρου, ναι, άλλος αυτός, δήλωσε ότι η αστυνομική επιχείρηση είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνησή του πολεμάει τη δωροδοκία. Oh, μπράβο του, μπράβο του, θα το ψηφίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει διαφθορά στην κυβέρνησή μου και καταπολεμούμε τη διαφθορά όπου και αν βρίσκεται. Πού να βρίσκεται. Ο συγκεκριμένος γερουσιαστής είναι του κόλου, λέει, και δεν αξίζει τίποτα στην κυβέρνησή μου. Έτσι είπε. Ναι. Μπραζίλ, κούκλα μου, Μπραζίλ. Τι θέλεις τώρα. Παναγία μου, παιδιά, μην καταντήσω ποτέ έτσι. Γιατί? Όχι μόνο οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική, αλλά ζήτησε από λεωφορείο του ΚΤΕΛ να κάνει την άκρη. Κάμπιο πέρα, ρε! Αλήθεια, λες. 80χρονος. 80χρονος οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Τρίπολης Κορίνθου και χρειάστηκε να τον κλείσει ένα ΚΤΕΛ, αλλιώς δεν σταμάταγε. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Ο επικίνδυνος 80χρονος οδηγούσε ανάποδα με τους οδηγούς να αποφεύγουν τους κάνανε ελιγμούς για να τον αποφύγουν. Ναι, ναι. Κατέβαινε ο 80χρονος. Ναι, τώρα. Πού πας, αγόρι μου. Αγόρι μου, τι σκέφτεσαι. Σε κάποια στιγμή όμως ένα φορτηγό σούπερ μάρκετ και ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ του έκλεισαν τον δρόμο καθώς δεν μπορούσαν. Δεν γινόταν. Το απίθανο είναι πως ο ηλικιωμένος έκανε νόημα στον οδηγό. Πάμε πιο πέρα, ρε! Μα έκανε και τσαμπουκά! Ευτυχώς κάπου εκεί κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο αυτή την πορεία. Έκανε αναστροφή και πήρε επιτέλους τη σωστή κατεύθυνση. Ευτυχώς! Παιδιά, έχουν ξεφύγει τα παπούδια. Έχουν την εντύπωση κάτι συμβαίνει με τα φάρμακά τους εκεί. Αυτά που παίρνουν για την πίεση. Για το αυτό, κάτι έχουν βάλει μέσα. Και σαλτάρουν. Δεν ξέρουν αν είναι το πάνω κάτω και το κάτω πάνω. Και φανάζω. Έχει πιο πέρα! Έλενα Μπάση. Το Bachelor. Είναι μέσα στον Bachelor, Έλενα Μπάση. Δεν το παρακολουθώ. Πρέπει να το δω. Πείτε μου πότε παίζει αυτό. Έφυγε. Πάει Έλενα Μπάση. Παιδιά, Έλληνα Μπάση έφυγε. Ήταν Μιχάλη μου μία από αυτές που προσπαθούν να κατακτήσουν τον Παναγιώτη, τον Βασιλάκο. Αλλά ποια είναι η πραγματική της ηλικία? Είναι 44, είναι 38, ναι, είναι 42, είναι 50. Το κάνω διαγωνισμό. Να βρούμε την ηλικία της, ρε παιδιά. Την απάντηση την έχουμε ή δεν την έχουμε? Δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε, δεν ξέρουμε πόσο είναι. Ωραία, δεν έχει διαγωνισμό. Πάμε σε άλλα νέα. Ρε εσύ, τι είναι αυτή? Η γυναίκα Αράχνη και η πορνοστάρ. Τι είναι αυτό? Πώς μπλέκτηκε η Ίνα Ινάκη στην υπόθεση? Θρίλερ με άφαντο 60 διάχρονο. Το Ίνα Ινάκη με το όμορφο. Με το όμορφο. Όμορφο. Προσωπάκι, φαντάζομαι. Εσύ, Μιχάλη. Τι συμβαίνει? Εσύ, Μιχάλη, θα πάθουμε τίποτα. Τα λες ωραία, τίποτα. Τα λες ωραία. Ποιο είναι το όσπριο που βοηθάει στις αϊπνίες? Όσπριο που βοηθάει στις αϊπνίες. Δεν το έχω ακούσει, υπάρχει. Δεν το ξέρα. Μία διατροφολόγος μας συστήνει το πιο εναλλακτικό σνακ για όνειρα γλυκά. Η διατροφολόγος Τζέσικα ισχυρίζεται ότι τα ρεβίθια είναι το καλύτερο σνακ πριν από τον ύπνο. Αλήθεια? Όπως αναφέρει, τα ρεβίθια είναι σύνθετοι υδατάνθρακες οι οποίοι βοηθούν το σώμα μας να παράγει σερωτονίνη, μια ουσία που διευκολύνει τον ύπνο. Σημειώνεται ότι τα ρεβίθια περιέχουν υψηλά επίπεδα μαγνησίου, να το. Ωραία. Το οποίο παίζει ρόλο σε περισσότερες από 300 διαφορετικές αντιδράσεις στο σώμα που ελέγχουν τα πάντα, όπως και την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης για τον ύπνο. Παιδιά, αυτό είναι πολύ καλό. Ωραίο. Μην το παρακάνετε όμως, γιατί η μεγάλη κατανάλωση ρεβιθιών μπορεί να φέρνει αέρια. Εντάξει, τώρα αυτό είναι Μιχάλη, θα μου πει. Θα κοιμηθεί ο άλλος. Δεν με νοιάζει, εγώ θα κοιμηθώ. Ο διπλανός μου θα σκάσει. Αυτό είναι μια άλλη. Ας φάει και αυτός ρεβίθια. Έτσι, τα βρήκαμε. Η χρονιά που γεννήθηκες φανερώνει ένα μεγάλο μυστικό σου. Την ηλικία σου. Όχι, ρε Μιχάλη. Κάτσε με. Να σου πω, εδώ δεν έρχεται εσύ να μας με φύκια να μας τα πουλήσετε για μεταξωτές κορδέλες. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, ποιος είναι? Είμαι η Θεοδώρα. Η απάντηση είναι με το πράσινο. Με ποιο φανάρι περνάνε τα αυτοκίνητα? Ναι! Μπράβο! Βεβαίως. Λάθος κινήσεις που ίσως κάνεις όταν συνδυάζεις κρασί με τυριά. Ναι, γιατί? Κρασί με τυριά. Όταν σου γίνεται και παρουσίαση κρασιών. Βέβαια, παντού ισχύει αυτό. Η ψυγνωσία είναι με τυριά, αλλά θέλει ειδικό. Για λέγε. Θα μας πεις και εσύ που τα ξέρεις. Yeah. Συνδυάζεις κόκκινο κρασί με μαλακό τυρί. Το κόκκινο κρασί έχει συνήθως περισσότερες τανίνες και μπορεί να κάνει το μαλακό τυρί να χάσει τη γεύση του. Το ξέρατε αυτό? Δεν το συνδυάζουμε το κόκκινο κρασί με το μαλακό τυρί. Το κόκκινο κρασί καλό να το συνδυάσεις με ένα εξίσου γευστικό τυρί, όπως είναι το παλαιό. Τσέντερ, π.χ. Ναι. Το ξέρεις αυτό?
Ναι, εντάξει, ξέρω τους συνδυασμούς, αλλά έχω καλύτερο. Για λέγε. Ατέριαστη ένταση και γεύση. Δηλαδή, σε έναν γενικό κανόνα, τα λευκά κρασιά συνδυάζονται καλύτερα με ελαφρύτερα, πιο ήπια τυριά. Δεν καθαρίζει τον ουρανίσκο σου. Επίσης, λάθος. Όταν δοκιμάζεις μεγάλη ποικιλία τυριών με κρασί, καλό είναι πάντα να έχεις κοντά σου ένα. Πώς λέγεται αυτό, palette cleanser. Ξέρω το κουκλίτσα μου, μας τα λες ανάποδα. Εδώ δεν δοκιμάζεις κρασιά, εδώ δοκιμάζεις τυριά εσύ. Αλήθεια. Αλήθεια. Γι' αυτό αυτά που μου λες δεν μου κάθονται. Να σου πω, είσαι άσχετη, φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Μα λέω και εγώ την ακούω τώρα να μου λέει εκείνο. Λέω, κάτσε, λέω κάποιο λάθος κάνω. Δεύτερη φορά λάθος. Όχι, μετά καταλαβαίνω ότι δοκιμάζεις τυριά, δεν δοκιμάζεις κρασιά. Όλα τα ξέρεις πια. Όλα. Βλαχάρα. Ναι, καλημέρα. Ποιος είστε, αγαπητέ? Νίκος είμαι. Έχετε παρκάρει δεξιά ή οδηγείτε? Θα το καταλάβω. Ναι, κανονικά περιμένω ήδη πόση ώρα. Μάλιστα, ωραία. Για να ακούσω και την κόρνα. Πού είστε σταματημένος, αγαπητέ? Έχω σταματήσει Νέα Σμύρνη τώρα. Ωραία. Θέλεις ερώτηση γενικού περιεχομένου? Γενικού περιεχομένου. Γενικού περιεχομένου. Βεβαίως, αγαπητέ. Παιδιά, εντάξει, είπαμε να βάζουμε εύκολα, αλλά μην το ξεφτιλίζουμε. Τι έγινε? Πού είναι το Ποντικονίσι? Πού είναι το Ποντικονίσι? Στην Κέρκυρα, βέβαια. Έλα ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Είπαμε, έχεις κερδίσει. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.